επισκεπτόμαστε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας μας. Εκτός από τα γενικά, δηλαδή την ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, την γενναία χρηματοδότηση που απαιτείται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο με την πανδημία και την τεράστια ταλαιπωρία που βιώνει ο εργαζόμενος λαός, θα ήθελα να επισημάνω δύο ιδιαίτερα σημεία που αφορούν εδώ αυτό το νοσοκομείο στα Γιάννενα. Το πρώτο την ανάγκη να προσληφθούν με αορίστου χρόνου συμβάσεις όλοι οι συμβασιούχοι που έχουν βρεθεί στο δρόμο. Πρέπει να διορθωθεί αμέσως μια αδικία από την κυβέρνηση γιατί οι άνθρωποι αυτοί καλύπτουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες. Το δεύτερο, χρειάζονται πολύ περισσότεροι γιατροί, πολύ περισσότεροι νοσηλευτές Υπάρχουν εκατοντάδες καινές θέσεις εργασίας και βεβαίως εκτός από την πανδημία που ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη και η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της επιτέλους, υπάρχουν και όλες οι άλλες ασθένειες που έχουν πάει πίσω αυτά τα δύο χρόνια. Και χειρουργία και αποκαταστάσεις και πρόληψη γιατί οι ασθένειες υπάρχουν, ταλαιπωρούν τις εργατικές λαϊκές οικογένειες του νομού των Ιωαννίνων και μάλιστα σε ένα νοσοκομείο που καλύπτει όχι μόνο τα Γιάννενα, καλύπτει όλη την Ήπειρο, τα νησιά, καλύπτει τη Δυτική Μακεδονία, ακόμα και από την Αλβανία. Και όταν έχουμε κέντρα υγείας που απαξιώνονται, που κλείνουν και δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πρωτοβάθμια περίθαλψη, είναι λογικό και επόμενο όλος αυτός ο πληθυσμός να έρχεται εδώ. Μόνο με την ηρωική προσπάθεια των γιατρών, των νοσηλευτών, των εργαζομένων, βγαίνει αυτός ο τεράστιος όγκος δουλειά. Αλλά μέχρι πότε. Άρα η κυβέρνηση πρέπει με αυτή την ευθύνη να σταθεί απέναντι στον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα στον νομό εδώ των Ιωαννίνων, και όχι να μας κουνάει συνεχώς το δάχτυλο για την ατομική ευθύνη του καθένα μας.